Το παιχνίδι της ζωής που εκτελείστε καθημερινά στο λιμάνι της Πάτρας θέλει εκατοντάδες μετανάστες να δοκιμάζουν να μπουν παράνομα σε φορτηγά που μέσω πλοίων κατευθύνονται στην Ιταλία. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας αποφάσισε να προσπαθήσει να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην Πάτρα. Την απομάκρυση των ετούντων άσυλο και των μεταναστών από τους εγκαταλειμμένους βιομηχανικούς χώρους Λαδόπουλου, Αβέ και της Πειραϊκής Πατραϊκής. Από εκεί θα μετεγκατασταθούν σε κατάλληλους χώρους υποδομής. Οι θέσεις είναι έτοιμες. Και θα είναι χώροι φιλοξενίας, δεν θα είναι χώροι κράτησης. Οι συνθήκες διαβίωσης για τους περίπου 400 μετανάστες είναι άθλιες παρά τις προσπάθειες Δήμου, εθελοντών και οργανώσεων.